Καλημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να περάσουμε ένα πολύ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να ευχηθώ αν και νωρίς θα τα ξαναπούμε, γιατί λογικά θα ανεβαίνει κάθε μέρα και ένα βίντεο. Λογικά πάντα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε ετοιμαστεί εδώ με τον Αλέξανδρο, πάμε να του βάλω παπούτσια και κάλτσες. Γιατί θα πάμε τζάμπο. Θα πάμε τζάμπο να κάνουμε κάποια τελευταία ψώνια πριν από το Πάσχα που θέλουμε. Για το Πασχαλινό τραπέζι και άλλα διάφορα πράγματα που θέλω για το σπίτι. Θα βρεθούμε εκεί και με την αδερφή μου. Με τα μικρά της. Εντάξει. Και θα επιστρέψω, θα με δείτε στην καθημερινότητά μου τι θα κάνω κλπ. Και θα επιστρέψω και με τζάμπο haul. Εννοείται. Αλέξανδρε, φύγαμε. Φύγαμε, έλα. Λοιπόν, φεύγω να πάω να τους πάρω, διότι με περιμένουν έξω η μαμά μου με τον μικρό, γιατί είπαμε να μην μπούμε στο ασανσέρ καλύτερα. Οπότε βγήκε εκείνη με το καρότσι έξω. Κατέβηκα εγώ από τις σκάλες που μου είναι πιο εύκολο σίγουρα. Έχουμε γυρίσει σπίτι μας, έχω βάλει τον Αλέξανδρο σε διαδικασία ύπνου, αλλά τώρα μιλάει λίγο έτσι μέχρι να... Γιαγιά! Τον ακούσατε? Γιαγιά! Τώρα λέει τα δικά του. Έφτιαξε και νύχια όπως τα είδατε. Βάλαμε αυτά τα αποξηραμένα τα λουλούδια, που βασικά εντάξει τι έκανα. Αυτό το νουντ, το απλό το ροζάκι και εδώ πέρα βάλαμε κομμάτια χρυσού. Χρυσόσκονη και αποξηραμένο λουλούδι. Και πάμε να σας δείξω τι πήρα από τζάμπο. Θα ξεκινήσω με αυτό που διάλεξε ο Αλέξανδρος, γιατί το παιδί μου σήμερα διάλεξε πρώτη φορά παιχνίδι. Τον είχε πάει η μαμά μου κοντά σε ένα τραπεζάκι, αυτό που βάζουν κάποια παιχνίδια να κουνιούνται. Και τρελάθηκε. Με αυτό εδώ το προβατάκι που το πατάς εδώ, κουνάει ουρά και προχωράει. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Εγώ του πήρα αυτό εδώ, το οποίο πετάει φούσκες, είναι ένα μηχάνημα για φούσκες και βγάζει πάρα πολλές. Για εξωτερικό χώρο είναι ιδανικό. Θα σας βάλω και ένα κομμάτι βίντεο εδώ να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το είχαμε ανοίξει και τα μικρά το κατευχαριστήθηκαν μόλις γυρίσαμε από το τζάμπο και τρελαθήκανε. Αυτό εδώ 12 ευρώ νομίζω, 13 κάπου εκεί. Όταν ξεκινήσω με αυτά εδώ πέρα τα κουτιά αποθήκευσης. Να, τα έχουν και θήκες μέσα. Πήρα δύο. Δεν ξέρω βέβαια αν χωράνε και τα δύο. Δεν έχω ιδέα. Πήρα όμως δύο γιατί ήταν και αρκετά οικονομικά, νομίζω 1,5 ευρώ κάπου εκεί. Το έπιπλο που έχω βάλει τώρα στο μπάνιο είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι σαν το προηγούμενο. Έχει και συρτάρια. Και επειδή μέσα σε αυτά τα συρτάρια υποθηκεύουμε τα πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα είχα απλά στη βάξη έτσι όρθια και με το άνοιξε κλίση του συρταριού πέφτει. Οπότε έπρεπε να πάρω κάτι τέτοιο και βρήκα νομίζω ότι πιο ιδανικό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν ξέρω, θα δείξει στην πορεία. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ που θα μου χρειαστεί τώρα με τα τζάμια και τα παράθυρα που έχουμε. Και μάλιστα κάπως μεγαλώνει, όχι με αυτόν τον τρόπο, με κάποιον τρόπο μεγαλώνει, γιατί, να ορίστε, γίνεται πάρα πολύ μεγάλο, οπότε θα μπορώ να φτάνω και σε σημεία που δεν μπορώ να φτάσω απλά με το πανί. Πήρα, θυμάστε όταν σας έκανα το IKEA haul που σας είχα πει ότι δεν βρήκα το στεγνοτήριο που έχω στο νεροχύτη? Το βρήκα στα τζάμπο, άρα το είχα πάρει από τα τζάμπο. Μάλιστα από ό,τι βλέπω το έχουν βγάλει και λίγο διαφορετικό και αυτό μπορώ να πω ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι ίσως αυτό να μην πιάνει αυτή τη βρωμιά που πιάνει το προηγούμενο. Φαίνεται έτσι πιο matte,
Και ίσως είναι λίγο καλύτερο, δεν ξέρω, τέλος παντών είναι και πάνω φθηνό, καλό είναι να τα αλλάζουμε πιο συχνά αυτά. Πήρε ένα πτυσσόμενο σκαμπό εδώ πέρα, γιατί θα μου χρειαστεί για κάποιο λόγο, που το θέλω τέλος πάντων, οπότε πήρα αυτό εδώ για να μαζεύεται κιόλας. Πήρα αυτό εδώ το μπουκάλι για το λάδι, γιατί είναι έτσι περίεργο, α, είναι για να πέφτει, μάλιστα, είναι για να κλείνει. Δεν μου άρεσε το εξωτερικό του, για να σας είμαι ειλικρινής, αλλά δεν βρήκα κανένα άλλο που να με ικανοποιεί. Τέλος πάντων το πήρα προσωρινά, γιατί το άλλο που βρήκαμε δεν έχει αυτό που πέφτει σαν δοσομετρητής, ας το πούμε έτσι. Είναι σαν μπουκάλι που απλά ανοίγει, οπότε δεν με βολεύει. Και πήρα αυτό εδώ που είναι και μεγάλο και θα αργεί να αδειάσει. Κόκκινες χαρτοπετσέτες για τώρα το Πάσχα, για το χριστουγεννιάτικό μας τραπέζι. Πήρα αυτά εδώ πέρα για να κουμπάμε πάνω τις κατσαρόλες ή τα ταψιά, γιατί είχα, αλλά με τη μετακόμιση δεν ξέρω τι έγινε. Έναν όροφο αλλάξαμε, αλλά παρόλα αυτά ναι. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα μαντιλάκια, τα οποία μου αρέσει να τα έχω εδώ πάνω στο κολοριφέρ για κάτι γρήγορο, έτσι να καθαρίζω τα χέρια μου. Πήρα αυτή εδώ τη σπάτουλα, η οποία μου φαίνεται αρκετά καλή. Είχα άλλη μία που είχα πάρει από τα Τζάμπο, αλλά δεν μου είχε βγει πάρα πολύ καλή. Δεν τη χρησιμοποιώ και πάρα πολύ συχνά, αλλά επειδή είχε αρχίσει λίγο να τα παίζει. Πήρα αυτή εδώ που μου άρεσε και το χρώμα της, που είναι και ξύλο εδώ. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα το δοχιάκι, το σπρέι. Βασικά ήθελα, ρε παιδιά, άλλο ένα τέτοιο σπρέι, το πλαστικό. Που για να γεμίζω μέσα το ενόπνευμα για να ψεκάζω τα χέρια μου και αυτά. Αλλά δεν βρήκα, δεν είχε σπρέι, είχε μόνο μπουκαλάκια που απλά ρίχνεις. Και πήρα κάπου, τώρα δεν ξέρω που είναι, δεν το βλέπω εδώ. Α, έχω και αυτό, μισό λεπτό. Και πήρα, σπασμένο το πήρα αυτό, όχι, γρατζουνισμένο απλά. Τέλος πάντων, και πήρα ένα που υπήρχε ήδη μέσα με υγρό για να το γεμίζω συνέχεια, γιατί το δικό μου πάλι κάπου εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τι έγινε με τη μετακόμιση, ρε παιδιά, που πραγματικά αλλάξαμε έναν όροφο, αλλά χάσαμε πράγματα. Και χθες που είχαμε πάει στο σπίτι της αδερφής μου για φαγητό, είχε η αδερφή μου από Τζάμπο, είχε πάρει και εκείνη ένα τέτοιο σπρέι, το οποίο ο Κανάκης, ας πούμε, χθες που έφαγε ψάρι, που ήταν η Κυριακή των Βαΐων, ήθελα να ψεκάσει έτσι λίγο, να ρίξει πάνω στο ψάρι του και του έδωσε ένα τέτοιο. Αλλά η αδερφή μου είχε ένα άλλο έτσι μακρόστενο και δεν ψέκαζε με αυτόν τον τρόπο. Ψέκαζε πολύ στοχευμένα και δεν μου άρεσε. Αλλά το βρήκα μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να ψεκάζω τα τηγάνια. Άμα θέλω έτσι να τηγανίσω, ας πούμε, κάτι, αλλά με λίγο λάδι, ή να βάλω, να ραντίσω έτσι μια σαλάτα ίσα ίσα. Πήρα αυτό εδώ, θέλω να πιστεύω ότι πετάει έτσι και όχι στοχευμένα, γιατί δεν θα το χρησιμοποιήσω άμα πετάει στοχευμένα. Σίγουρα δεν μου καλύτερα να πλώνει, γιατί άμα είναι για να πάει παντού το λάδι στοχευμένα, να βάλεις ένα κιλό, καλύτερα απλά να ρίξεις. Πήρα και αυτό εδώ πέρα το δοχιάκι, το δοσομετρητή που ήθελα να έχω δύο, έχω ένα μεγάλο. Και ήθελα να έχω και έναν έτσι λίγο πιο μικρό, και όταν φτιάχνω γλυκά, επειδή χρειάζομαι δύο, πήρα αυτό εδώ. Και κακώς που δεν πήρα άλλο ένα, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν και δεν πήρα. Τέλος πάντων, για κάποιον περίεργο λόγο, βρε παιδί, θέλω να σας το πω, το πάθηκε και η αδερφή μου όσο ήμασταν στο Τζάμπο και το συζητάγαμε τώρα που μου φτιάχνε τα νύχια. Λέγαμε ότι μας έπιασε έτσι ένα άγχος, το οποίο ίδιο άγχος με έπιασε και μέσα στα IKEA όταν είχα πάει τις προάλλες που σας ανέβασα ένα βίντεο με τον μπαμπά μου και τον μικρό. Ένα άγχος του. Γρήγορα ψώνισε να φύγεις. Χωρίς να με αγχώνει τόσο πολύ η ώρα, γιατί πλέον σου λέει ότι στο μισάωρο, από τα Τζάμπο τουλάχιστον, το ραντεβού είναι μισάωρο, δεν μπορείς να καθίσεις πάνω από μισή ώρα. Όχι ότι σου λένε κάτι, απλά από σεβασμό και μόνο για τους επόμενους που περιμένουν έξω, πρέπει να βγαίνεις την ώρα σου. Το συζητώ, αφού έτσι λειτουργεί το κατάστημα, καλό είναι να το τηρούμε. Τέλος πάντων, και για κάποιον περίεργο λόγο, δεν ξέρω, νιώσα έτσι ένα άγχος πάρα πολύ περίεργο, που δεν μου άρεσε. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, αυτό το προβατάκι στην αρχή όταν το είδα δεν με πολύ ενθουσίασε σαν παιχνίδι, αλλά μετά που το βάλαμε να λειτουργήσει και το είδα λίγο καλύτερα μέσα στο σπίτι και αυτά, είναι πολύ χαριτωμένο, δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ όμορφο, θα το κόψω και την ετικετούλα. Και είναι και ωραίο γιατί είναι και πασχαλινό. Ήτανε στα πασχαλινά, επειδή είναι και προβατάκι. Πάρα πολύ όμορφο και το φιωγκάκι του. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ χαριτωμένο. Και ήταν και αρκετά οικονομικό. Εν τω μεταξύ, το βάλαμε στον κήπο και κοιτάξτε πώς έχουν γίνει τα πόδια του. Πρέπει να το καθαρίσω τώρα. Θέλω να μαγειρέψω εν τω μεταξύ και τυρανιέμαι εδώ πέρα πόση ώρα με αυτά εδώ πέρα τα κουτιά αποθήκευσης. Όπου δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν σας το έδειχνα, είχε εδώ πέρα κολλημένο αυτοκόλλητο με το barcode και διάφορες πληροφορίες, τέλος πάντων. Εντάξει, έχει κολλήσει κόλλα στον πάτο και είναι χάλια. Δηλαδή, ό,τι ακουμπήσω εγώ μέσα θα γίνει σίγουρα, θα με βρει και θα φαίνεται σαν βρώμικο. Και μην θα κνευρίσει, τώρα έχω βάλει ενόπνευμα. Μήπως και με το ενόπνευμα φύγει η κόλλα.
Και ζεσταίνω τώρα και λίγο νερό στο βραστήρα. Να δω μήπως με το πολύ ζεστό φύγει. Εντάξει, δεν το βάλω και καυτό γιατί φοβάμαι θα λιώσει. Αλλά τι να πω τώρα, χάλια, πολύ υποκλήτηση και τώρα ρε παιδί. Θέλω να μαγειρέψω και ασχολούμαι με την κόλλα τώρα. Εδώ θα φύγει, πώς θα φύγει η κόλλα. Η Μαρινέλη αισθάνεται εκνευρισμένη στην τοποθεσία το σπίτι της. Παιδιά, τα νεύρα μου. Τα νεύρα μου, μετά από πάρα πολλή ώρα με ζεστό νερό, μπόλικο σαπούνι και αφού αχρίστεψε και το καινούριο σφουγγάρι που είχα ανοίξει εχθές παρακαλώ στην κουζίνα, το οποίο εντάξει θα πιάσει τόπο στο μπαλκόνι, δεν το συζητώ, κατάφερα να βγάλω το 90% περίπου, έχω βάλει πάλι εδώ πέρα ενόπνευμα, μπας και δεν ξέρω, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ παραπάνω, θα το αφήσω τώρα ώρα εδώ πέρα με το ενόπνευμα, μήπως γίνει δουλειά, αν έχετε κάποια ιδέα να με βοηθήσετε. Πριν καθίσω να τα φτιάξω, θα τα φτιάξω τα σερτάρια για τις επόμενες ημέρες. Γράψτε μου από κάτω σας παρακαλώ, βοηθήστε με να δω τι θα κάνω, γιατί ξέρετε τι γίνεται, μπορεί να μην φαίνεται οπτικά τώρα σε εσάς. Εντάξει εδώ, είδατε, φαίνεται εδώ, να που γυαλίζει το φως, φαίνεται. Αλλά τι θα γίνει τώρα, θα κάθονται βρωμίτσες πάνω και θα βρωμίσει γιατί είναι κόλλα και κολλάει και θα φαίνεται λες και είναι άπλυτα, βρώμικα και δεν θα μου αρέσει, θα με εκνευρίσουν και θα τα πετάξω. Μπας και βρεθεί μια λύση, δεν ξέρω, πείτε μου πώς μπορώ να το αφαιρέσω, αν ξέρει κάποια κάπως κάτι. Στο δωμάτιο του Αλέξανδρου με αναμένα φώτα, αλλά ο ιδιοκτήτης του δωματίου δεν είναι εδώ. Ο κύριος Αλεξανδρούκος είναι στο δικό μου στο δωμάτιο, διότι εγώ είναι η ώρα τον έβαλα κανονικά για να μπορέσω να σας δείξω και να σας πω για κάποια πράγματα που ήθελα να κοιμηθεί. Και 10 η ώρα ξύπνησε πάρα πολύ με ένα πάρα πολύ άσχημο κλάμα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί τόσο πολύ. Κάτι τον ενόχλησε, κάτι είδε στον ύπνο του, μακάρι και να ήξερε τι του συνέβη. Και επειδή όσο και να προσπάθησε εδώ στο δωμάτιο του να κοιμηθεί, δεν ήθελε με τίποτα, τον πήρα μέσα. Καθίσαμε αγκαλίτσα καμιά ώρα περίπου, μέχρι που τον ακούμπησε να συνεχίσει τον ύπνο του μόνος του. Και τον έχω αφήσει τώρα εκεί μέχρι να τελειώσω να μαζέψω και λίγο την κουζίνα και να τον φέρω στο δωμάτιο του, να δοκιμάσω να τον φέρω, να δω τι θα γίνει. Μας είπε ο παιδίατρος πριν μία εβδομάδα που ήρθε ότι βγαίνουν και οι τέσσερις κοινόδοντες μαζί. Ο Αλέξανδρος είναι ένα παιδί που βγάζει τα δόντια του ανατετράδες. Δεν βγάζουμε ένα-ένα, θα τα βγάλουμε 4-4 για τους τραπεζίτες, 4-4 τους βγάλαμε και εδώ τα... Αχ, αυτά πώς λέγονται, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, και αυτά 4-4 τα βγάλε. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, καλά να είναι το πουλάκι μου και δεν πειράζει. Θα τον προσπαθήσω εγώ μετά να τον φέρω εδώ για να μπορέσω το πρωί να σας τραβήξω έτσι πιο ωραία πλάνα. Σας αφήνω και θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω τουλάχιστον μέχρι την Ανάσταση, την Δευτέρα του Πάσχα, να ανεβάσω 4 βίντεο, τουλάχιστον. Αλλά στόχος είναι να... Όχι στόχος, στόχος είναι τα 4. Αλλά η ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία είναι να έχω όλες τις ημέρες. Τέλος πάντων θα δούμε, θα προσπαθήσω. Θα δω ανάλογα και πώς είναι και ο Αλέξανδρος, γιατί αν είναι όπως σήμερα δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων σας φιλώ και ελπίζω να τα πούμε πάλι αύριο.